Η Ενεργειαμ προτάσει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή Ολύμπου, στην θάλασσα του Ισραήλ, έναντι του κοιτάσματο Τανίν. Η εταιρεία αναμένεται να υποβάλει σχέδιο ανάπτυξη προ έγκριση από την Ισραηλινή κυβέρνηση στο τρίτο τρίμηνο του έτου και να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση εντό του έτου. Στην γνωστοποίηση αυτή προέβη, στο πλαίσιο τη καθιερωμένη τριμηνιαία ενημέρωση προ τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελαβίβ, η διοίκηση τη εταιρεία στην περιοχή Ολύμπου. Η Ενεργία ανακάλυψε το 2022 κοίτασμα με βεβαιωμένα αποθέματα 31 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματο ερευνητικών γεωτρήσεων πραγματοποίησε πέτυχε απομείωση ρίσκου για άλλα 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η εταιρεία προτάσει την ανάπτυξη της περιοχής Ολύμπου έναντι του κοιτάσματος Τανίν για μια σειρά από λόγου, τα κοιτάσματα τη περιοχή Ολύμπου είναι εφικτό να αναπτυχθούν με χαμηλότερο κόστο σε σχέση με το Τανίν. Αποφεύγεται η ανάγκη για σημαντικέ επενδύσει στην επέκταση τη δυναμικότητα του Energy and Power, καθώ και για μεγάλε επενδύσει σε υποδομέ. Η περιοχή του Ολύμπου δεν βαρύνεται από ρόyalty όπω συμβαίνει με τα κοιτάσματα Καρή Τανίν. Το αέριο τη περιοχή Ολύμπου θα πωληθεί στην βάση των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει ενεργεία με ηλεκτροπαραγωγούς και βιομηχανικούς καταναλωτές στο Ισραήλ.